Ευχαριστώ για την ευκαιρία, Χριστιανά μου, να μπορέσω να μιλήσω, γιατί ως ηθοποιός μόνο εγώ έχω, νομίζω, το προνομία, το δικαίωμα. Ενώ υπάρχουν χιλιάδες μονογονείς, κυρίως μητέρες, στην Κύπρο, υποφέρουν πραγματικά. Βλέπω κάθε μέρα μου στο Facebook που μαζεύουν τρόφιμα. Μιλούμε για ντροπή. Εγώ προσωπικά, αν ήμουν στο σημείο να έρθω να μου φέρουν τρόφιμα για το παιδί μου, πρέπει να το λέω, όχι ότι μου με τη λίστα. Αν έχει κάποιο μονογονείο που να πει το αντίθετο, θα σας πω, έχετε δίκαιο. Γιατί να μαζεύει απλώς ο πολίτης από το στέρημα του τρόφιμα και το κράτος να μην βοηθά. Και όταν λέω οι πατέρες που προφήτευσαν την ημέρα, να σας πω τι εννοώ. Δεν είμαι καθόλου ρατσίστρια. Η Ιωάννα που είναι κοντά σας που με ξέρει, ξέρει με πολύ καλά. Και εσύ με ξέρεις, Χριστιανά μου. Ναι. Αγαπώ όλον τον κόσμο. Εάν όμως εγώ αυτή τη στιγμή πω κάπου να είμαι χριστιανή, ασπάζομαι τον μουσουλμανισμό, κάνω πέντε μωρά, τι προνόμια θα έχω από το κράτος. Πείτε μου. Ναι, αυτό δεν έχει να κάνει με τον άνθρωπο, έχει να κάνει με τις πρόνοιες του κράτους, που το έχουμε σχολιάσει πολλές φορές ότι δεν φταίνε, γιατί σε πάρα πολλές φορές υπάρχουν μεγάλες επιταγές που φτάνουν στα χέρια κάποιων ανθρώπων και σε κάποιον άλλο μηδαμινά. Σε αυτό όμως δεν έχει ευθύνη είναι κάποιος άνθρωπος. Είναι όλα μέσα στο Facebook. Το κράτος να δίνει χιλιάδες μήνες από αυτές τις οικογένειες και στους μονογονείς, στους Κύπρους που οι δικοί μας οι πατέρες και οι παππούδες πόλεμησαν. Για αυτόν τον τόπο να μας δίνουν 180 ευρώ το μήνα. Μία μάνα μόνη. Άνεργη. Τα παίρνει 180 ευρώ εισόδημα να μένει με τους δικούς της για να την καλύψει με το παιδί της. Δεν μιλώ για τον εαυτό μου, μιλώ για όλη την Κύπρο. Ξέρω πολλές περιπτώσεις να σας φέρω ονόματα. Και να μην δικαιούνται τίποτα και να κάνουν αιτήσεις το εύστηλο εύστηλο. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Να κάνουν έλεγχο στο όνομα τους και να τους απορρίπτουν. Να τους λένε δεν πηγαίνετε για διάφορους λόγους εύστηλο-εύστηλο και να τους κάνουν καταγγελία να πληρώσουν λεφτά κοινωνικές ασφαλίσεις επειδή, ξέρεις, επίσης είχαμε μια δουλειά, έπιασες 100 ευρώ, δεν την δήλωσε, είσαι δηλαδή παράνομη και καταγγέλνει το εύστηλο-εύστηλο τον κόσμο με τον έλεγχο που κάνουν στις κοινωνικές ασφαλίσεις και αντί να τους δώσουν επιδόματα, σε τους λεφτά. Κοίτα, με το ελάχιστο... Ένα λεπτό, Χριστιανά μου. Έρχεται από πάνω και τα... με το μήνα που πληρώνουμε προστήματα στην αστυνομία, άλλα 50-30 ευρώ το μήνα. Εμένα προσωπικά εγγράψαμε, παραμονή στη στουδία, ενώ πέρσι νομίζω στην εκπομπή του πέρσι μου, Χριστιανά μου. Πέρσι. Πέρσι, πρώτη θέση μου, με παραμονή στη στουδία, ήταν 24 Δεκεμβρίου. Εγγράψαμε 30 ευρώ. Προσπρό, δεν μπορέσα να τα πληρώσω σε 15 μέρες. Επίεμπου μόνο μου. 45. Δικαστήριο και είστε πίσω 200 ευρώ. Δηλαδή τα 30 δεν μπορέσα να τα πληρώσω. Ναι, πάει 45 μετά. Πάει 45 στις 30 μέρες. Μετά τις 15 πάει 45 και αν μετά τις 30 δεν το πληρώσεις, ναι, πάει δικαστικό. Είστε μετά από ένα χρόνο 200. Λοιπόν, τούτα ούλα, τι πρέπει να κάνεις. Θέλεις και έναν τόπο να μείνεις με το μωρό σου, εντάξει να μείνεις με τη μαμά μας, τον παπά μας στα 60 μας, αν είμαστε τυχεροί. Γιατί τα ενίκια είναι στα 20, δεν ρυθμίζει το κράτος στα ενίκια, 1.800 ευρώ για τρία δομάτια διαμέρισμα. Έχεις αναφέρει... 800 ευρώ για στούντιο. Έχεις αναφέρει, Γιώτα μου, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και να πούμε ότι είναι τραγικό όταν ένας άνθρωπος του μειώνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ή δεν του δίνουν γιατί το παιδί του έχει δουλειά. Και έχει δουλειά των 700 ευρώ, λες και είναι υποχρεωμένο το παιδί, το οποίο πια πρέπει να ανοίξει τα φτερά του και να ζήσει τη ζωή του και να ανεξαρτητοποιηθεί, να συντηρήσει ακόμη ένα σπίτι που το κάνει, το κάθε παιδί, είμαι σίγουρο με κάθε καλή πρόθεση και με όλη την καρδιά, αλλά το κράτος στην ουσία έρχεται και λέει σε αυτό το παιδί, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, σου κόβω τα φτερά σου, σου κόβω τα χέρια σου, τα πόδια σου. Πρέπει αυτή τη στιγμή να φροντίσεις να ταΐσεις εσύ το σπίτι, γιατί εγώ σαν κράτος δεν φροντίζω για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πολύ τραγικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Θέλω να σταθώ όμως... Πρέπει να νηστεύουμε μόνιμα. Πρέπει να νηστεύουμε μόνιμα και να βιβλιώνουμε δύο άτομα, ένα μωρό και ένα γονιός με τα 80 ευρώ το μήνα. Χριστιανά μου, θα χρησιμοποιήσω τον εαυτό μου σαν παράδειγμα, χωρίς το φοβόν ότι θα εκτεθώ, για να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται.
180 ευρώ το μήνα, μονογονιακό επίδομα. Με ένα μωρό, μένω με τους δικούς μου, γιατί δεν τα βγάζω πέρα προφανώς. Κάνω έτσι για εξυλοεξυλοεξύο. Με απορρίπτουν επειδή το σπίτι των γονιών μου είναι στο όνομα μου. Ασχέτως αν είναι δάνειο στην τράπεζα. Με απορρίπτουν και έρχονται άμυνα προς τα εμένα και μου λένε δεν θα σου δώσουμε επίδομα, απορρίπτηκες και μου κάνουν και καταγγελία στις κοινωνικές ασφαλίσεις ότι είδα θέματα που δεν δουλεύει. Έκανα μία παράσταση, δύο παραστάσεις στη Λεμεσό για να μαζέψουμε φιλανθρωπική, για να μαζέψουμε λεφτά για μια εκκλησία, χωρίς να παραλυγεί. Και είδαν την αφήσα στο Facebook και μου λένε θέματα. Εργάζεσαι, πρέπει να μου ανοίγουν κάρτα να αυτοεργαζόμενοι σε 120 ευρώ τη βδομάδα για μια τριμηνία, τη στιγμή που δεν πήρα λεφτά καθόλου, και απαιτούν να πληρώσω αυτά τα λεφτά διαφορετικά φυλάκιση. Εγκληματίας πρώτου βαθμού. Και στέλνω χαρτιά επίτροπο διοικήσεως ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάω, έρχομαι, κοινωνικές ασφαλίσεις, εστάσεις, επιστολές. Τα πάντα καταλαβαίνετε, εγώ δεν πήρα λεφτά. Ήταν φιλανθρωπικό. Η απάντηση ποια είναι από την επίτροπο, την επιθεωρήτρια των κοινωνικών ασφαλίσεων, λέμε σου. Η απάντηση ήταν, δεν μας ενδιαφέρει πόσα ήταν τα έξοδα ή αν δεν πήρες μισθό, δεν έβγαλες μισθό. Μας ενδιαφέρει ότι εργάστηκες, είσαι αυτοεργαζόμενη και το μίνιμουμ για αυτοεργαζόμενος είναι 120 ευρώ την εβδομάδα. Για όνομα και τη δύο όλα αυτά, τον έλεγχο που κάνετε, βασίζεται ολόκληρο έλεγχο των κοινωνικών ασφαλίσεων σε μία αναφούσα από το Facebook. Τι έλεγχο είναι αυτός, η απάντηση της Χριστιανά μου. Είσαι έτοιμη να ακούσει την απάντηση? Ναι, για πες, ναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να μην μιλάς για το Facebook. Είναι αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για τις κοινωνικές ασφαλίσεις στο Facebook. Είναι, τι είναι? Αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για τους ελέγχους των κοινωνικών ασφαλίσεων. Καλά, πώς τολμάς και εσύ και πιάσεις το Facebook στο στόμα σου? Είναι, Γιώτα μου, κοίτα, επειδή είναι τεράστιο το κεφάλαιο, σε λίγες μέρες θα σε έχουμε εδώ κοντά μας να τα πούμε όλα από κοντά. Αλλά είναι σημαντικό έτσι. Κοίτα, αν έχεις δίκαιο σε αυτά που λες, βάζω όχι ότι σε αμφισβητώ, κατάλαβες, ενώ αν έχεις δίκαιο πρέπει να το τραβήξεις μέχρι τέλους και να διεκδικήσεις τα δικαιώματά σου. Περιμένω να πάω δικαστικό, δεν πληρώνω ούτε εσένα, περιμένω να πάω δικαστικό στο δικαστήριο και θα το πάρω το θέμα στον Άριον Πάγο. Γιατί δεν πρόκειται μόνο για μένα. Αν θέλω να μίσω με λεφτά από τους δικούς μου που έχουν. Ενώ πήγες να συμμετέχεις σε δύο φιλανθρωπικές παραστάσεις για να μαζευτούν χρήματα και σου έχουν βγάλει κάρτα 120 ευρώ την εβδομάδα να πληρώνεις κοινωνικές ασφαλίσεις. Μάλιστα, έχω κινηθεί ήδη και ουρανό να μου κλείσουν την κάρτα αυτοεργαζόμενη, γιατί δεν είναι αυτοεργαζόμενη. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεσαι σοβαρότητα. Πάρα πολύ σοβαρό, παιδιά, αυτό το πράγμα. Διευθύντρια. Γιώτα μου. Απλά επειδή δεν έχουμε και τη διευθύντρια των κοινωνικών ασφαλιστών. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή η απάντηση της ήταν ότι το πιο αξιόπιστο μέσο πλέον είναι το Facebook. Δηλαδή, πού πάμε? Εντάξει, δεν την έχουμε για να έχουμε αντίλογο όμως, γι' αυτό δεν στέκομαι σε αυτό. Αγαπητέ μου, τη λέω, μπορείτε να το επαναλάβετε, να το εγγραφήσω για το δικαστήριο, σας παρακαλώ. Περάστε έξω. Μάλιστα. Γιώτα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σύντομα θα τα πούμε από κοντά. Ευχαριστώ και όταν έρθω από κοντά θέλω, εντάξει, καταλαβαίνω πόσο επειδή είμαι γνωστή, θα βοηθήσω όσον κόσμο μπορώ, γιατί δεν πρόκειται μόνο για μένα. Ναι, σίγουρα δεν πρόκειται μόνο για σένα. Να είσαι καλά, Γιώτα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.